Πάμε να ξεκινήσουμε να συνομιλούμε με τον κύριο Μπούτσικο. Είναι ογκοπλαστικός χειρουργός του Μαστού, διευθυντής του τμήματος χειρουργικής του Μαστού στο Διασώ Θεσσαλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σας σήμερα. Γιατί σήμερα μιλάμε για τις γυναίκες και μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έτσι, είναι, θα λέγαμε, κάτι το οποίο μπορούμε, το λέτε εσείς, ακούσαμε πριν από λίγο τι μας είπανε γυναίκες οι οποίες το έχουν υποστεί, μπορούμε να προλάβουμε, μπορούν οι γυναίκες να προλάβουν αυτή την ιστορία. Θέλουμε να σας ακούσουμε λοιπόν για την αξία της πρόληψης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα, στον Παγκόσμιο μήνα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού, οπότε όλα τα φώτα πέφτουν πάνω σήμερα στην πρόληψη. Εγώ θα ήθελα να πω στις γυναίκες που μας παρακολουθούν ότι ο καρκίνος του μαστού προλαβαίνεται και ιάται. Το κλειδί γι' αυτό είναι να τον βρούμε σε αρχόμενο στάδιο. Και για να τον βρούμε σε αρχόμενο στάδιο, πρέπει όλες οι γυναίκες να παρακολουθούν τον προσυπτωματικό, προληπτικό, όπως λέμε, έλεγχο, μία φορά το χρόνο, ειδικά οι γυναίκες που είναι στις ηλικίες 40 ετών και πάνω. Αυτό είναι το κλειδί, να βρούμε ή προκαρκινικές καταστάσεις και να τις αντιμετωπίσουμε πριν εξελιχθούν σε καρκίνο, είτε να βρούμε καρκινάκια σε πολύ αρχόμενο στάδιο, τα οποία είναι πλήρως ή άσημα. Ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις που έχουμε για αυτό το θέμα? Οι νεότερες εξελίξεις πρώτα απ' όλα αφορούν και τη φαρμακευτική θεραπεία του καρκίνου του μαστού και τις χειρουργικές τεχνικές. Ναι. Να διαβεβαιώσω όλες τις κυρίες που μας παρακολουθούν ότι όλες οι εξελίξεις γίνονται προς όφελός τους χωρίς ποτέ να θυσιάζεται το ογκολογικό αποτέλεσμα. Πάρα πολλά φάρμακα βγαίνουν καθημερινά, που ακόμα και σε ασθενείς τετάρτου σταδίου, σε ασθενείς που έχουν μεταστάσεις δηλαδή, που έχουν λίγο πιο υψηλό στάδιο, τους προσφέρουν πολύ καλή επιβίωση και όχι μόνο αυτό, γιατί σε όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την ποιότητα ζωής. Και καλή ποιότητα ζωής. Οι χειρουργικές τεχνικές. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να σώζουμε τους μαστούς, να μην τους κόβουμε, να κάνουμε τις επεμβάσεις της θεραπευτικής μαστοπλαστικής που μπορούμε να σώσουμε το μαστό και όχι μόνο αυτό, να τον καταλήξουμε να είναι πιο ανορθωμένος, λίγο μικρότερος, με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Στο ίδιο χειρουργείο να κάνουμε και την αποχή με πλευρά να είναι συμμετρική η γυναίκα. Ναι. Αν χρειαστεί να τη βγάλουμε το μαστό, να κάνουμε στο ίδιο χειρουργείο την πλαστική αποκατάσταση, να κινηθεί η γυναίκα δηλαδή με στήθος. Το στήθος έχει μια τεράστια σημασία. Βέβαια, και να ξυπνήσει με στήθος. Είναι το όργανο του φύλου. Πολύ σημαντικό. Να δούμε λίγο τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Βεβαίως. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου σημαίνει ότι έχουν κάποιον προδιαθεσικό παράγοντα που τους κατατάσσει λίγο πιο ψηλά στην κλίμακα του ρίσκου. Εγώ θα πω ενδεικτικά ότι οι γυναίκες που έχουν πολύ μεγάλο οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο μαστού, ιδιαίτερα σε χαμηλές ηλικίες ή πολλούς συγγενείς πρώτου βαθμού, θα πω οι γυναίκες που έχουν κάποιο κληρονομικό ιστορικό, που το γνωρίζουν και μπορεί να υπάρχει κάποια γονιδιακή μετάλλαξη. Θα πω γυναίκες οι οποίες έχουν, ας πούμε, κάνει ακτινογραφία στο θώρακα σε μικρή ηλικία για κάποιο λέμφωμα. Όλες αυτές οι γυναίκες ανήκουν σε μια υψηλή κατηγορία που πρέπει να μπουν στον έλεγχο λίγο πιο νωρίς από την ηλικία των 40. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουν με τον ογκοπλαστικό χειρουργό μαστού, τον μαστολόγο, να κάνουν μια διαστρωμάτωση του κινδύνου, του ρίσκου τους και να μπουν σε κάποιον έλεγχο λίγο πιο νωρίς. Μιλήσατε νωρίτερα για την ογκοπλαστική ουσιαστικά, προκειμένου η γυναίκα να νιώθει πολύ έτσι άνετα με το σώμα της. Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια κάναμε λόγο για την επάρατη νόσο. Θεωρούσαμε ότι ο καρκίνος δεν είναι ιάσιμος, δεν το επικοινωνούσαμε όσο θα έπρεπε ήταν και από μέσα ενημέρωσης. Ήταν ταμπού το να συζητήσεις γι' αυτό. Έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Μεταφερθεί στον φόβο στις γυναίκες, γιατί πολλές γυναίκες ακόμα φοβούνται να κάνουν έλεγχο. Για το ενδεχόμενο θα βρεθεί κάτι και θα τους στοιχήσει, ας πούμε, τη ζωή, θα τους στοιχήσει την ποιότητα ζωής τους. Να αναφέρετε την ογκοπλαστική χειρουργική. Ναι. Επειδή το στήθος, ο μαστός, είναι ένα όργανο του φύλου και είναι πολύ σημαντικό για όλες τις γυναίκες, έχουμε εξελίξει τις τεχνικές μας έτσι ώστε να έχουν ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα οι γυναίκες μετά το χειρουργείο. Και φυσικά δεν θυσιάζουμε ποτέ το ογκολογικό αποτέλεσμα. Εγώ θα διαβεβαιώσω όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν σήμερα ότι αν ο καρκίνος βρεθεί σε αρχικό στάδιο, είναι πλήρως ή άσημος χωρίς συνήθως μεγάλες θεραπείες. Γι' αυτό τους παρακαλώ πάρα πολύ να μην φοβούνται, να πηγαίνουν να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα του προσυμπτωματικού ελέγχου. Ακόμα και αυτό το πρόγραμμα που έχει γίνει τελευταία με τη Φόφη Γεννηματά που δίνει τις δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες 45 με 75 να το παρακολουθούν. Να ρωτήσω κάτι, μπορούν αν η κατάσταση της υγείας το επιτρέπει, αν το έχουν περάσει τις γυναίκες, να προχωρήσουν σε μητρότητα, να συνεχίσουν τη ζωή τους στην οικογενειακή? Για πείτε μας εδώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση που μου κάνετε. Όλες οι γυναίκες πλέον που κάνουν κάποια θεραπεία, συνήθως φαρμακευτική, δηλαδή μιλάμε για χημειοθεραπεία, και βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, έχουν τη δυνατότητα πρώτον να κάνουν κάποια συντήρηση οαρίων πριν αρχίσουν τη χημειοθεραπεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά για τεκνοποίηση. Και εάν οι γυναίκες αυτές είναι σε νεαρή ηλικία, συνήθως κάτω από 30, μπορούν μετά το τέλος της θεραπείας να τους ξαναέρθει κανονικά η περίοδος. Είναι αυτό που λέτε. Βεβαίως. Να τους ξαναέρθει κανονικά η περίοδος και να συλλάβουν φυσιολογικά. Έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει τη θεραπεία τους του καρκίνου τελειώνουν. Και μετά από ένα διάστημα, συνήθως λέμε 2 με 3 έτη, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξανάρθει ο καρκίνος πίσω, κάνουν παιδιά.
είναι σε χαμηλότερο ρίσκο για να ξανάρθει ο καρκίνος από τις γυναίκες που πολύ δεν κάνουν παιδιά. Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό. Το οποίο στέλνετε τώρα. Η ψυχολογία στους, στις γυναίκες, οι οποίες είτε το ζουν, είτε ζουν με το φόβο. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην θεραπεία? Η ψυχολογία είναι το νούμερο ένας παράγοντας. Γυναίκες με καλή ψυχολογία, να το πω απλά, πάνε καλά. Γυναίκες με κακή ψυχολογία και πολλά υψηλά επίπεδα. Είναι δύσκολο να έχεις καλή ψυχολογία. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό και υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι σε όλες τις ομάδες, τις οργανωμένες ομάδες μαστού. Να σας πω ενδεικτικά ότι εγώ που ήρθα από την Αγγλία, που ήμουν εκεί 8 χρόνια, δεν δίναμε ποτέ διάγνωση καρκίνου μαστού και δεν βλέπαμε ποτέ καρκινοπαθή μετά, αν δεν υπήρχε ψυχολόγος ή εξειδικευμένη νοσηλεύτρια στο ίδιο δωμάτιο, δίπλα μας. Εδώ κάνετε αυτή τη δουλειά εσείς. Εδώ προσπαθούμε πάρα πολύ. Εγώ στο δικό μου το χώρο που κάνω την πρακτική μου προσπαθώ και έχω πάντα ψυχολόγο ή έχω την ψυχολόγο στο ΙΑΣΟ και στο δικό μου το ιατρείο και προσπαθούμε και στο ΙΑΣΟ να το βάλουμε αυτό, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο οργανωμένο τμήμα μαστού. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία γυναίκα να ξέρει ότι έχει δίπλα της μία ειδικό που θα μπορεί να απευθυνθεί και να της πει και να της μιλήσει αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Γιατρέ, δίνοντας το δικό σας μήνυμα, κοιτώντας την κάμερά σας για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Εγώ θα ήθελα να κοιτάξω όλες τις γυναίκες στα μάτια και να τους πω ότι ο καρκίνος του μαστού ιάται και νικέται. Αρκεί να μην αμελείτε τον ετήσιο έλεγχό σας ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου. Και να ξέρετε ότι σε όλον αυτόν τον δρόμο δεν θα είναι μόνες. Θα είμαστε πάντα μαζί, χέρι-χέρι, να τον περάσουμε μαζί τον δρόμο αυτό και να τις υποστηρίξουμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο επιστημονικά και αισθητικά για να είναι αυτές ευτυχισμένες και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής μετά τη διάγνωση. Εκπληκτικός ο κύριος Μπούτσικος. Να είστε καλά, κύριε Μπούτσικος. Ευχαριστώ πολύ για την κερδίση. Η Ελλάδα τελικά θα είστε Ελλάδα ή Αγγλία? Όχι, τέλος η Αγγλία, μόνο για διακοπές πλέον με. Μόνο για την Αγγλία. Με εισιτήριο επιστροφή. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Τέλος η Αγγλία. Θα να πάω διακοπές στην Αγγλία. Είναι πολύ ωραίο το Λονδίνο. Ακούω. Θα φύγω από την Ελλάδα να πάω στην Αγγλία για λίγο. Όχι, μένει ένα τράιμερ, είναι ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Καλά.